Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο Γιώργος για άλλη μια φορά. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την επίσκεψή μας, τις εντυπώσεις μας και τα ψώνια που κάναμε από το Angry Nerd. Βλέπουμε εδώ το φυλάδι του Angry Nerd, βλέπουμε ότι έχει αρκετά πράγματα. Το target μας σε εκείνο το μαγαζί ήταν ένα συγκεκριμένο pop. Αυτός. Ο οποίος αυτός είναι ο Jon Snow. Μεταξύ Hot Topic είχε άλλα pop αυτοκόλλητος αυτόν. Το αμερικάνικο είναι το Hot Topic. Στην Ευρώπη βάζουν underground tools. Είναι ο ματωμένος Jon Snow στην ουσία που βγήκε για λίγο. Είναι κανονική έκδοση, απλά θα έχει λίγα αίματα. Είναι underground tools exclusive, ήταν Hot Topic όταν είχε γίνει το επεισόδιο με τον crack spoil. Ναι φίλε, εδώ δεν είχε αίματα από τα πλάγια. Ναι, το κουτί έμεινε κανονικό, μόνο μέσα τον άλλαξε. Πολύ ωραίο. Α, γι' αυτό ήταν το target μας, δεν μπορέσαμε να το βρούμε σε κανένα άλλο μαγαζί. Το είδαμε από το ίδιο και ακόμα το έχει στη διεύθυνση ότι το έχει εκεί, πήραμε το χτυπήσαμε. Αλλά μαζί με αυτό χτυπήσαμε και άλλα πρόσωπα. Χτυπήσαμε τον Hulk σε pop. Ο οποίο Hulk είναι έκδοση των Avengers. Ναι, 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 Age of Ultron. Είναι ουσία Age of Ultron. Όπως και τα άλλα που δείξαμε. Ναι, τώρα με βγάζει το Hulk Buster σε εξάιντσο και το Hulk με βγάζει σε μικρό. Μπορούσα να μου βγάλει το χάτσε μεγάλο. Α, ψέματα, ψέματα, κι άλλο ένα target είχαμε από το Angry Nerd. Όχι αυτό, σίγουρα όχι αυτό. Αυτό είναι άλλο ένα μικρό pop που πήραμε από το Angry Nerd, είναι το Alien. Το οποίο Alien μόνο το κυκλοφόρησαν αυτό. Ναι, επειδή έχουμε πάρει και τη Βασίλισσα και... Ναι, τη Βασίλισσα βασικά που είναι πιο μεγάλη. Και το άλλο target δυνατό που είχαμε στο Angry Nerd ήταν η Καλύση με τον δράκο της, το Dance. Ένα πολύ ωραίο pop. Το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο και βαρύ. Στην ουσία είναι η Καλύση πάνω στον Drogon. Εντάξει, το κοιτάξαμε πόσες ώρες, σπάσαμε τα νεύρα εκεί πέρα, κοιτάξαμε πόσες ώρες θα βρούμε το πιο καλό, την πιο καλή έκδοση χωρίς να έχει ρατζουνιές και ξέρω εγώ. Εντάξει, pop είναι. Τα pop αυτής της σειράς, Night King βλέπουμε, Ramsay Bolton, Marjorie Tyrell, ω, Bronn μαλάκα, Bronn έτσι με το κλειστά τα μάτια δεν έτσι. Αυτά ήταν τα ψώνια μας από το Angry Nerd, έτσι. Να πούμε, πολύ ωραίο μαγαζί, ευκολόβρετο, και να πούμε μέσα ότι είχε πάρα πολλά συλλεκτικά, είχε πράγματα τα οποία συλλεκτικά, τα οποία είναι ήδη συλλεκτικά και τα παίρνεις από εκεί μια τιμή και τα μεταπουλάς πιο ακριβά. Κάποιες φιγούρες, σκοτομπουκίγια, κάποια σπαθιά που είχε. τι άλλο, κάτι τι άλλο είχε μάλλον ένα συλλεκτικό που το βλέπαμε εκεί. Δεν θυμάμαι, νομίζω ένα σπαθί, Black Edition, κάτι πώς το έλεγε. Το Angry Nerd, να το δείτε κι εσείς λίγο καλύτερα. Τα ψώνια του, α, έχει και ένα, πώς το λένε αυτό. QR code. QR code. Πολύ μεγάλο μαγαζί, παιδιά. Όποιος είναι δηλαδή θέλει να πάρει ένα δώρο, κυρίως κοπέλες που θέλετε να πάρετε δώρο σε αγόρια σας, πηγαίνετε μια βόλτα μέχρι το Angry Nerd. Θα βρείτε είτε pop, είτε μπλουζάκι, είτε καπέλο, είτε μπρελόκ, είτε. Okay. Έχει ένα πολύ ωραίο αξεσουάρ που Harry Potter, κρεμαστά και τέτοια σε οικονομική τιμή. Αυτά πάνω κάτω. Πολύ ωραίο μαγαζί, επισκεφτείτε το. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την παρακολούθηση. Καλή συνέχεια. Γεια σας.